Καταρχάς, συγγνώμη που το λέω, αν μου επιτρέπεις, όταν σε γνώρισα, ήσουν σε δεσμό. Ήμουνα σε δεσμό. Λοιπόν, και σοβαρό δεσμό τότε. Πολύ σοβαρό δεσμό. Ναι, πόσα χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. 10. 9. Να το πάρουμε τώρα, χωρίς να θέλουμε να πούμε κάτι για τον κύριο προς το εγώ, δεν τον γνώρισα ποτέ. Όχι. Θέλω να μιλήσω προσωπικά για τον άνθρωπο. Αλλά σε γνώρισα σε δεσμό που ήσουν πολύ καλή. Και ρωτάω, γιατί υπήρξε τέλος σε εκείνη την ιστορία. Μήπως υπήρξε τέλος γιατί ξεκίνησε μετά λίγο αργότερα αυτή η επιτυχία και δεν μπόρεσες και τα δύο να τα κρατήσεις. Τελικά φταίω εγώ. Δηλαδή όλο το βάρος το ρίχνω σε μένα. Μήπως εκείνος ο άνθρωπος τελικά ήταν πολύ, πολύ ουσιαστικός στη ζωή σου. Λέω, μπορώ να κάνω και λάθος. Γρηγόρη μου, σε έχει βάλει εσένα να τα πεις αυτά τώρα. Όχι, γιατί σε λατρεύει κιόλας. Ναι, να είναι καλά, αλλά τι θέλω να πω. Ναι, εκείνος ο άνθρωπος ήταν κοντά σου, ναι. Χωρίς το ότι η Δήμητρα να είναι γνωστή. Εγώ δεν το ξέρω. Ναι. Αλλά η Κατσαφάδο δεν ήταν Κατσαφάδο. Θα σου πω μια πολύ ωραία ιστορία, γιατί θα σ' αρέσει πολύ. Βεβαίως. Εκείνος ο άνθρωπος μου τον εμφύσισε η μητέρα μου. Η οποία εγώ, ρε παιδί μου, ήμουν πολύ φυτός στο σχολείο, διάβαζα υπερβολικά, δεν διάβαζα, ρούφαγα τα βιβλία και δεν βλεπόμουν. Εκείνος ήταν ο γόης του χωριού, κάτω στη Μάνη, από όπου και μεγάλωσα. Μου έστενε λοιπόν ανελιπώς αρκουδάκια και λουλούδια και μου έγραφε από κάτω Θοδωρής. Πήγαινα εγώ λοιπόν, έφτιαχνα λίγο το μαλλί, τέλος πάντων το λαδωμένο, ούτε μπάνιο δεν προλάβαινα να κάνω τότε. Διάβαζα, σου λέω πάρα τόσο πολύ. Τόσο πολύ, ναι, βέβαια, για να φυτό, περάσεις. Φυτό, κανονικό. Εκεί που πέρασες. Ήμουνα για, εντάξει, έβγαλα 19, τέλος πάντων. Και όλη την ώρα εγώ, αυτός πέρναγε με τα μηχανάκια γόης και εγώ λέω θα με κοιτάξει ο Θοδωρής, αυτός όμως δεν κοίταζε μένα. Ρε παιδάκι μου, λέω, τα αρκουδάκια ποιος τα στέλνει. Τελικά μου αποκαλύπτει η μάνα μου μετά από πάρα πολλά χρόνια. Σιγά μη σε κοίταζε, μου λέει αυτός. Ήταν ο πιο ωραίος και εσύ είχες, ήσουν αφιερωμένη, μου λέει, στην επιστήμη. Εγώ στο έκανα, μου λέει. Εγώ στα έστειλα τα αρκουδάκια. Ναι. Στορκίζομαι. Γιατί στα έστειλε. Μου τα έστειλε γιατί. Για να ανέβει ψυχολογικά. Ότι να, η κόρη μου, ας πούμε, έχει κάποιο. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Μετά τα έφτιαξες με τον κύριο αυτό. Και μετά ήρθε ο χρόνος, ο χωροχρόνος και τελικά τα φτιάξαμε. Του λέω, ωραία. Σίγουρα με θες εσύ ή η μάνα μου σε έχει βάλει. Ναι, μέσα στα 10 χρόνια μαζί σημαίνει ότι σε ήθελε εκείνος. Ερώτησή μου χωρίς να γίνουμε αδιάκριτος. Ναι, ό,τι γουστάρεις, ναι. Εσένα τα λέω όλα. Ο λόγος που χωρίσατε, αν επιτρέπετε μετά, ήταν ότι κουραστήκατε, δεν προχώρησε η ιστορία. Πιστεύω ότι όταν, βασικά επειδή έχω διαβάσει πάρα πολύ και νομίζω ότι το ζω αυτό, νιώθω ότι στη ζωή μας έχουμε τρεις αγάπες, το πολύ. Και μίλησα και με έναν άνθρωπο έτσι πολύ πνευματικό. Πολύ πνευματικό και μου λέει, Δήμητρα, τη δεύτερη αγάπη την έχει ζήσει στο έπακρον. Δηλαδή, έχει ζήσει όλο αυτό που πραγματικά αντιπροσώπευε αυτή τη σχέση. Το θέμα είναι αν συνεχίσεις, οπότε να γίνει η τρίτη και καταληκτική, δηλαδή η τελευταία, ή αν κουραστήκατε. Ξέρεις, είναι και θέμα υποχωρήσεων. Συμφωνώ. Ναι, και αυτό με τις τρεις αγάπες ισχύει, να ξέρεις. Mm-hmm. Η πρώτη είναι η παραδεισένια, η δεύτερη είναι η περίπλοκη που σου μαθαίνει τον εαυτό. Συνήθως, βέβαια, έχουμε συγκρούσεις, έχουμε διάφορα. Και η τρίτη είναι αυτή που. Κλείνει τα μάτια, ας πούμε, τη ζωή με αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό είναι. Αυτός είναι. Εσύ όλο αυτό το διάστημα από τότε που έγινες γνωστή, σαν Δήμητρα Κατσαφάδου, νιώθεις ότι σε πλησιάζουν οι άντρες πολλές φορές γιατί θέλουν να κερδίσουν κάτι από σένα. Εγώ προσελκύω καλά παιδιά, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, έχω ένα θετικό προαίσθημα και δεν είμαι και καθόλου καχύποπτη. Δηλαδή, και να έρθει ο άλλος με λίγο δόλο, μπορεί και να μην το καταλάβω, βρε Γρηγόρη μου. Μάλιστα. Γιατί εντάξει. Κατάλαβες, έχω και τα προσόντα του θηλυκού και δεν πάω ότι με θέλει για το Κατσαφάδο. Τώρα αυτό μπορεί να είναι παιδικό, μπορεί να είναι. Ναι, να είσαι. Να με θεροβάμουν. Ναι, να πέφτω στα σύννεφα. Να περπατάς στα σύννεφα. Ναι. Καταλαβαίνω τι λες. Γενικά νομίζω ότι βιώνω έτσι μια πραγματικότητα που είναι δύσκολη εκ των πραγμάτων. Mm. Όταν πρέπει να είσαι όμορφη στο Γρηγόρη, να πας μετά να φτιάξεις τις κρέμες, να είσαι όλη μέρα, να κάνεις το meeting. Πού χωράει δηλαδή ο έρωτας. Δεν χωράει εκ των πραγμάτων. Ναι, δηλαδή πρέπει να είναι ένας καλλιτεχνικός τύπος, ο οποίος και αυτός, ας πούμε, θα δουλεύει νύχτα, μέρα και να με αντέχει. Ναι.